Το πρώτο διαζώσεις διήμερο συνέδριο με θέμα η καινοτομία στη Βόρεια Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν πραγματοποιείται από την Παρασκευή 27 Μαΐου και μέχρι το Σάββατο 28 Μαΐου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Το συνέδριο αφορά την καινοτομία στη Βόρεια Ελλάδα και τους φορείς που την στηρίζουν. Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Εθνικής Τράπεζας και του ΟΚΕΙΘΕΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και μια σειρά άλλων φορέων που προέρχονται και από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα και έχουν συνδράμει προκειμένου να μιλήσουμε για το οικοσύστημα καινοτομίας στη Βόρεια Ελλάδα και να συγκεντρώσουμε μέσα σε 2 μέρες όσο περισσότερους εκπροσώπους φορέων, επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων μπορούμε για να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα για την περιοχή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη και έχει εξελιχθεί μετά από 3 χρόνια να είναι σημαντικό για την Ελλάδα. Γιατί συμμετέχουν όχι μόνο οι φορείς της πόλης, αλλά από όλη την Ελλάδα. Καταφέραμε να κεντρήσουμε τον ενδιαφέρον και των Αθηνών, με αποτέλεσμα να έχουμε τη συμμετοχή όλων. Καινοτομία, μια λέξη η οποία γίνεται πλέον πράξη και η οποία βοηθάει όλη την οικονομία μας. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται για 3η χρονιά μεταξύ άλλων από την Εθνική Τράπεζα, το Δήμο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το ΟΚΕΙΘΕΣ. Για 3η χρονιά συνδιοργανώνουμε μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τον Δήμο Θεσσαλονίκης και το ΟΚΕΙΘΕΣ το συνέδριο «Η καινοτομία στην Ελλάδα σήμερα και οι φορείς που τη στηρίζουν». Είναι ένα πολύ μεγάλο συνέδριο, έχουμε 145 ομιλητές, 19 πάνελ, 30 φορείς που έρχονται από την Αθήνα ειδικά για αυτό το συνέδριο. Ο στόχος μας είναι να ενημερωθούμε όλοι, να ενημερώσουμε το κοινό της Βορείου Ελλάδος για το τι συμβαίνει στην καινοτομία σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα. Το συνέδριο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το επόμενο διήμερο αφορά την καινοτομία στη Βόρεια Ελλάδα και τους φορείς που την στηρίζουν. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία σημαντικών φορέων της πόλης και όχι μόνο. Βασικοί συνδιοργανωτές είναι το ΑΠΙΘΙΤΑ, το ΟΚΕΙΘΕΣ, η Εθνική Τράπεζα. Όλη αυτή η πρωτοβουλία αγκαλιάζεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης και γι' αυτό πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σκοπός της είναι να αναδειχθούν οι τοπικοί φορείς καινοτομίας, να αναδειχθεί η δουλειά που γίνεται, να έχουμε την ευκαιρία με όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία 2 χρόνια για άμεση δικτύωση μεταξύ φορέων, εκπροσώπων φορέων και οργανισμών, κάτι που πάντα οδηγεί σε συνεργασίες. Το Unifund ουσιαστικά είναι ένα από τα venture capital funds τα οποία δραστηριοποιούνται στο κομμάτι των επενδύσεων πρώιμων τεχνολογικών εταιριών. Συνδιοργανώνουμε σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και όλους τους υπόλοιπους φορείς και εδώ στη Θεσσαλονίκη με το Δήμο και το ΑΠΙΘΙΤΑ συγκεκριμένα αυτή την εκδήλωση εδώ και αρκετά χρόνια, με στόχο να αναδείξουμε τα καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία βγαίνουν και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο και με την δική μας ιδιότητα να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε καινοτόμες επιχειρήσεις. Στόχος του συνεδρίου είναι να καταγραφεί η εξέλιξη της καινοτομίας στη Βόρεια Ελλάδα μέσα στην περίοδο της πανδημίας και να διερευνηθούν οι προοπτικές για το νέο έτος.